Συναρπαστικό παιχνίδι έγινε στη Θήβα. Η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με τον πρωτοπόρο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος. Στο μάτς της 18ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, διότι άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό. Ο Αργυρίου με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή του Χατζηλάμπρου, όμως ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Θήβας. Στο 50ο Αργυρίου, διπλασίασε τα προσωπικά του γκολ στην αναμέτρηση. Με όπλο την ταχύτητά του, βγήκε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και έκανε το 2-0 για τη Θήβα. Οι Θεσσαλοί μπήκαν ξανά στο μάτς στο 55. Ο Πέντα με θαυμάσια εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 1-2. Στο 72 ο Μάτζης έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Θήβας και τελείωσε ιδανικά τη φάση. Νίκησε τον Κουμί και ισοφάρισε σε 2-2. Στο 76ο λεπτό ο Πίτου Γκαρσία με σουτ στην κίνηση έδωσε το προβάδισμα στη βολιώτικη ομάδα που έκανε την ολική ανατροπή. Το 2-0 έγινε 2-3. Η ομάδα του Θοδωρή Παχατουρίδη δεν το έβαλε κάτω και έφτασε στην ισοφάρηση στο 80 με σκόρε τον Ζιγολιάνη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 3-3. In the first half we have controlled the game, only unlucky in the first goal, in the refuse. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε το κοντρόλ του παιχνιδιού, ήμασταν άτυχοι, δεχτήκαμε ένα γκολ. And then in the second half, στο δεύτερο ημίχρονο, control the space. Δεν είχαμε ακριβώς τον έλεγχο του χώρου. Θήβα took good counter-attacks against us. Η Θήβα βγήκε με κόντρα επιθέσεις εναντίον μας. But okay, when play away, repeat, it's so difficult games, it's difficult. Παίζαμε, okay, παίζαμε έξω, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το είχε πει και στα παιδιά. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είδε ότι ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να λήξει 4-0 το λιγότερο υπέρ της Θήβας, γίνανε κάποιες παράξενες φάσεις. Και εκεί που ήταν να κερδίζαμε και 4-0, χάναμε και 3-2. Ευτυχώς όμως τα παιδιά έχουν ψυχικά αποθέματα και προσπαθήσαν μέχρι τέλος. Και νομίζω έγινε και το, μετά το 3-3, χάσαμε κλασικότερες ευκαιρίες να διαμορφωθεί το σκορ ακόμα και σε 5-3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά με τη μέχρι τώρα διάθεση που δείχνουν στις προπονήσεις και ένα μεγάλο ευχαριστώ που προσπαθούμε και φέρνουμε τον κόσμο, να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο για αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει στο γήπεδο.